εγώ θα καταλάβαινα μια τέτοια θέση, θα μπορούσα να αντιληφθώ την λογική της, εάν στην Κομωτινή σκοπεύαμε το νέο νοσοκομείο να είναι ένα νοσοκομείο ανταγωνιστικό του Πανεπιστημιακού της Αλεξανδρούπολης. Είναι προφανές όμως, και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση η στάση του κυρίου Πρίτανη, είναι ότι είναι προφανές και περισσότερο στους ανθρώπους που γνωρίζουν, όπως ο ίδιος, ή που οφείλουν να γνωρίζουν, ότι εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό ίδρυμα, δεν μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο θα διασπάσει τις δυνάμεις του στελεχειακού, του ιατρικού, του επιστημονικού προσωπικού της περιοχής μας. Γιατί? Γιατί είναι ένα νοσοκομείο με ίδιες και λιγότερες κατά τη κλίνες από το υπάρχον νοσοκομείο της Κομωτινής. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο διαφοροποιείται σε σχέση με το υπάρχον ως προς τι? Ως προς τις στοιχειώδεις απαιτήσεις ποιοτικής και ασφαλούς περίθαλψης που πρέπει να έχει σήμερα ένα νοσοκομείο στην πατρίδα μας. Το παλιό νοσοκομείο, το υφιστάμενο νοσοκομείο, έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητές του. Υπάρχουν ζητήματα μέχρι και με την στατική του επάρκεια σε ό,τι αφορά τις στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας που παρέχει κτηριακά, όχι λειτουργικά. Και επομένως, εκ των όνων κάνευ είναι η κατασκευή και η δημιουργία ενός νοσοκομείου στην περιοχή μας. Φοβάμαι ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δεν είναι σημερινό, το έχουμε δει εδώ και χρόνια. Στην λογική ενδεχομένως ενός τεχνοκρατικού, ενός μιας επιστημονικής προσέγγισης του πώς πρέπει να είναι η περίθαλψη στην πατρίδα μας σε συγκεκριμένους κύκλους που θεωρούν ότι πλέον το νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Αλεξανδρούπολης αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες περίθαλψης τουλάχιστον για τους δύο νομούς της Ροδόπης και του Εύρου, δύο περιφερειακές ενότητες. Λοιπόν, εγώ ως Δήμαρχος Κομωτινής, εκφράζοντας πιστεύω και τις απόψεις και τη βούληση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, γιατί αυτό οφείλω να κάνω, στέκομαι απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια προοπτική και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε την ασφάλεια, την υγεία, τη ζωή, αν θέλετε, των συνδημοτών μας στις λογικές κάποιων σχεδιασμών που βρίσκονται στα μυαλά κάποιων, είτε επιστημονικά είτε τεχνοκρατικά. Λοιπόν, η Κομωτινή δικαιούται και πρέπει να έχει ένα νέο σύγχρονο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, εμείς δίνουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε να μην ανασταλεί η προσπάθεια η οποία γίνεται. Βλέπετε κι εσείς ότι βήμα προς βήμα οδεύουμε προς τον σωστό στόχο που είναι η κατασκευή του νοσοκομείου. Έχουμε κερδίσει πόντους και βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα, δηλώσεις αυτού του είδους νομίζω ότι δεν συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω δε, και γι' αυτό δουλεύουμε, ότι αν υπάρχουν βουλήσεις αντίθετες με αυτό το οποίο έχει δρομολογηθεί, η δική μας στεναρή όλων των τοπικών παραγόντων, ανεξαρτήτως κόμματος, προέλευσης κτλ., απέναντι σε αυτές τις λογικές, θα κερδίσει. Εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν, ας μην βάζουν προς κόμματα.